Έχεις 12 λεπτά και να απολογιές. 12 λεπτά, τι να φτιάξω σε 12 λεπτά. Κάτι θα σκεφτείς. Με βάζεις αυτή τη διαδικασία, έχω ξεσυνηθίσει. Πρέπει να κρατιέσαι προπόνηση. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, εσύ, εμένα βρήκες. Αποθυμένο σου είναι. Να μην κάνω κι εγώ, τον κριτή μια φορά, να μην ζωρίσω κάποιον. Θα κάνω μια λιόπιτα. Θα χρησιμοποιήσω μια ζύμη πίτσας έτοιμη, αλλά δεν έχω σκεφτεί ακόμα το σχήμα που θα δώσω. Να κάνουμε 2-3 παραλλαγές. Να με βοηθήσει λίγο και στη σκέψη. Πώς είσαι, έχεις ξεκουραστεί, έχεις ηρεμήσει? Έχω ξεκουραστεί αρκετά. Βλέπω ακόμα εφιάλτες με τις διάφορες δοκιμασίες. Δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο. Δυστυχώς αυτό ξεπερνιέται πιο δύσκολα απ' όλα. Για μένα ήταν πολύ αγχωτικό. Φαντάζομαι για όλους είναι. Εμένα το στρες με πέταξε έξω από το παιχνίδι. Έλα, εσύ. Αρχικά έχεις μεγαλώσει στην Ελλάδα, έχεις μεγαλώσει στην Ιταλία. Όχι, έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα. Έχεις μεγαλώσει στην Ελλάδα. Βασικά όχι, έχω γεννηθεί στην Ελλάδα. Yeah. Έχω μεγαλώσει μέχρι 7 χρονών, ήμουν Αμερική. Και μετά ήρθαμε Ελλάδα, όπου έμεινα και Ελλάδα μέχρι τα 29 μου. Κάπου εκεί. Μέχρι το 2010 τέλος πάντων. Και μετά έφυγες. Και μετά έφυγα για Ιταλία. Ναι, γιατί? Σπουδές. Όχι, λόγω του άντρα μου. Ερωτευτήκαμε στην Ελλάδα και τον ακολούθησα μετά στην Ιταλία. Τώρα, εγώ ψήλω δακρύζω. Όχι, όχι για την ιστορία σου. Μην παρεξηγηθώ. Σβήνω τα κρεμμύδια. Θέλω να πέσει λίγο η θερμοκρασία τους, επειδή δεν μπορώ να τα βάλω στη ζύμη όντα ζεστά. Οπότε αφήνω λίγο στην άκρη. Θα σου δώσω λίγο δυόσμο να ψιλοκόψεις. Ωραία. Βάλω εγώ λίγο μαϊντανό, να πρασινίσουμε κάπως. Καλά, φαντάζομαι ότι για σένα μπορεί να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό σου το τι θα ήθελες να μαγειρεύεις. Αν είχες την επιλογή δηλαδή να κάνεις ή ιταλική κουζίνα ή ελληνική κουζίνα, συνδυάζονται. Πιστεύω πως συνδυάζονται απόλυτα, γιατί είναι Μεσόγειος, τα υλικά είναι αυτά. Ρίξε τις ελιές. Το ζέστη θέλω από μισό πορτοκάλι, μην το βάλεις όλο. Ρίχνω λίγο αλάτι, αν και οι ελιές έχουν, οπότε με προσοχή. Ωραία, και θέλουμε και λίγο σουσάμι να βάλουμε. Βάλουμε μόνο από πάνω. Μόνο από πάνω, οκ. Ωραία, θα πάρω εγώ τη ζύμη. Μου άρεσε η ιδέα για να το ζυμώσεις όλο μέσα, σε ψωμί. Τέλεια. Η μισή είναι δική σου, κάνε ό,τι θέλεις. Εγώ μάλλον θα το κάνω ρολό. Ωραία. Κάτσε, γιατί που θα το κάνεις. Τύπου, λοιπόν, υπάρχει ένα ψωμί, ναι, ναπολιτάνικο, που κάνουν, ναι, το Πάσχα, που λέγεται καζατιέλο, το οποίο γίνεται με την ζύμη για πίτσα. Πώς λέγεται? Καζατιέλο. Έχεις προφορά ιταλική και στα ελληνικά σου, πώς τι κάνεις? Αχ, έλεος, ειλικρινά μου έχουν καταλογίσει ότι το κάνω αυτό που έχω ψώνιο, αλλά δεν είναι θέμα ψώνιου. Χριστί, 7 χρόνια στην Ιταλία. Ναι, επηρεάζεις. Ήταν μόνο ιταλικά, δηλαδή και τηλεόραση μόνο ιταλικά. Και επειδή κάθε φορά που μιλούσα μου έλεγαν, ναι, από πού είσαι, ξένη και αυτά, προσπάθησα να τα... Να τα βελτιώσω τόσο πολύ, να τα μιλάω σαν Ιταλίδα. Και ήρθα εδώ και απλά υπάρχει αυτή η προφορά. Η οποία, εντάξει, δεν το κάνω επειδή είναι αλήθεια. Θα βάλω στο ταψάκι. Θα θες έτσι μπαλίτσες. Μπαλίτσες. Ωραία. Τους αφήνω λίγο χώρο γιατί θα φουσκώσει κιόλας. Ενώ εδώ το έχω κάνει επίτηδες να τα κολλήσω γιατί θέλω να γίνει ένα σώμα αυτό το πράγμα στο ψήσιμο. Α, οκ. Α, τύπο pulled bread. Μπράβο, ναι. Α, το σουσάμι. Όπω, θα το ξεχνούσα. Έλα, σου βάλω λίγο σουσάμι. Ωραία. Ρίξε στο θέση. Θερμοκρασία. Ψηλά, έτσι. Ψηλά. 200-220. 220. Τέλεια. Και έτσι θα προλάβει να κάνει μια ελαφριά κρούστα και να είναι και αφράτο μέσα το ψωμάκι. Για βάλω αυτά στο φούρνο. Βεβαίως. Έχει προθερμανθεί. Πόσο χρόνο υπολογίζεις? 20 λεπτό, 25 λεπτό. Wow. Κοίτα εδώ. Ωραία. Ψήθηκαν και πολύ ωραία. Ψήθηκαν πάρα πολύ ωραία. Να ανοίξουμε ένα από αυτά. Έλα, είναι πολύ ωραίο. Να αυτοσερβιριστώ, γιατί περιμένω από σένα. Συγγνώμη, πω, συγγνώμη.
gentleman. Ήθελα να δοκιμάσω πρώτα για να σου πω και εσένα να δοκιμάσω. Για να σιγουρευτείς ότι είναι καλό. Μα δοκίμασα το δικό σου, οπότε είμαι gentleman. Σωστό. Συγχαρητήρια Γιάννη, τα κατάφερες. Αυτό που έκανες αρέσει, σαν ιδέα. Δηλαδή, ναι. Σκέψου πόσα πράγματα μπορείς να μπλέξεις μέσα στο ζυμάρι με αυτόν τον τρόπο. Μπορείς να βάλεις βότανα, μπορείς να βάλεις ό,τι θες μέσα. Δηλαδή, και πολύ απλά πράγματα. Ναι, οπότε γεννιέται κάτι καινούριο. Να κάνεις πειράματα, αυτό είναι η κουζίνα. It's your mind, your thoughts, your life. So don't you bother the worst knife.